Το δάσος της Δαδιάς υπέστη τεράστια οικολογική καταστροφή, όμως σίγουρα δεν έχει χάσει ένα μεγάλο μέρος του που μπορεί ακόμα και σήμερα να φιλοξενήσει τους φυσιολάτρες και να τους οδηγήσει στις κρυμμένες ομορφιές του που εξακολουθούν να μαγνητίζουν τους επισκέπτες του. Όσον αφορά τον τουρισμό, ο οικοτουρισμός στη Δαδιά στηρίζεται πρώτα απ' όλα σε ένα πάρα πολύ όμορφο κέντρο ενημέρωσης, το οποίο μπορεί κανείς να πάρει πληροφορίες για το δάσος Δαδιάς, για την αξία του δάσους. Και υπάρχει και μια διαδρομή με λεωφορείο της μονάδας διαχείρισης στο παρατηρητήριο, όπου μπορεί κανείς να δει την ταΐστρα και πώς τρέφονται οι γήπες στο Εθνικό Πάρκο, σε μια... στην ταΐστρα στην οποία γίνεται ενίσχυση της τροφής τους. Mm-hmm. Έτσι, και το κυριότερο κομμάτι του τουρισμού είναι αυτό. Επίσης υπάρχουν και κάποια μονοπάτια στα οποία μπορεί κανείς να περπατήσει έτσι μέσα στο δάσος. Δυστυχώς αυτή η διαδρομή από το κέντρο είναι μέσα στο παρατηρητήριο, είναι καμένα τα περισσότερα δέντρα και το παρατηρητήριο έχει καταστραφεί. Mm-hmm. Άρα λοιπόν είναι λογικό να μην μπορεί κανείς να κάνει αυτό το κομμάτι του κέντρου ενημέρωσης μέσα στο παρατηρητήριο. Παρ' όλα αυτά, και αυτή είναι μια λογική της ερμηνείας που έχουμε σήμερα, ότι δεν είναι ανάγκη κανείς για να ενημερωθεί και να μάθει για μια προστατευόμενη περιοχή βλέποντας την από κοντά ή βλέποντας ένα μεγάλο κομμάτι της. Αυτή τη στιγμή μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να επισκεφθούν το δάσος της Δαδιάς, αναφέρει η προϊσταμένη της Μονάδας Διαχείρισης των Εθνικών Πάρκων Δέλτα του Εύρου και Δαδιάς, Ελένη Μακρυγιάννη. Καθώς το κέντρο ενημέρωσης είναι σε πλήρη λειτουργία και έχει πολλά να προσφέρει σε όσους θέλουν να δουν και να ενημερωθούν τόσο για τα αρπακτικά πτηνά που εξακολουθούν να βρίσκουν καταφύγιο στο εθνικό μας πάρκο, όσο και για τη βιοπικιλότητά του που εξακολουθεί να είναι σημαντική. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι ο οικοτουρισμός μπορεί να υπάρξει ακόμη και σήμερα. Στο κέντρο ενημέρωσης, όπου εδώ το προσωπικό 7 μέρες την εβδομάδα δίνει πληροφορίες για το δάσος, αλλά δεν μπορεί σε αυτή τη φάση να πάει κανείς στο παρατηρητήριο, γιατί είναι ένα καταστρεμμένο παρατηρητήριο πρώτα απ' όλα, αλλά και στο δάσος γενικότερα. Δεν έχει λήξει ακόμα η πυρκαγιά από την πυροσβεστική. Θα πρέπει να καταλάβετε ότι υπάρχουν ομάδες που περιπολούν, πολύ λιγότερες από τις προηγούμενες μέρες, ακόμη για το δάσος. Θα πρέπει να κηρυχθεί λοιπόν ότι δεν υπάρχει κίνδυνος να μπει κάποιος στο δάσος. Άρα για το επόμενο χρονικό διάστημα δεν θα μπορεί κανείς να μπαίνει στο δάσος. Μπορεί να έρχεται εδώ στο κέντρο ενημέρωσης στη Δαδιά και να παίρνει πληροφορίες για την περιοχή. Το δάσος της Δαδιάς εξακολουθεί να είναι πόλος έλξης ακόμα και μετά την πυρκαγιά, αφού καθημερινά δέχεται επισκέπτες από όλη την Ελλάδα που προτίμησαν τον Εύρο για τις καλοκαιρινές τους διακοπές, αναφέρει η κυρία Μακρυγιάννη. Τώρα, εξακολουθούν, επειδή αυτή τη στιγμή που μιλάμε είμαι στο κέντρο ενημέρωσης, έχω δει τουρίστες να έρχονται και να ενημερώνονται. Δεν είναι δηλαδή ότι έχει πάψει. Είναι full σεζόν τουρισμού. Ο κόσμος έχει έρθει στον Εύρο, επισκέπτεται το Δέλτα του Εύρου, έρχεται και στη Δαδιά και έρχεται να πάρει την πληροφορία εδώ στο κέντρο ενημέρωσης. Στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα θα υπάρξουν οι απαραίτητες παρεμβάσεις, έτσι ώστε να μπορούν οι επισκέπτες να ανέβουν ξανά στο παρατηρητήριο και να παρακολουθήσουν τα αρπακτικά πτηνά την ώρα της σίτησής τους, ενώ θα δημιουργηθούν και καινούργια μονοπάτια για πεζοπορία σε σημεία που το δάσος δεν έχει πληγεί. Στις επόμενες εβδομάδες θα αποσυρθούν όλα τα μπάζα από την περιοχή του παρατηρητήριου και θα μπορεί κανείς να πηγαίνει το σημείο εκείνο, χωρίς να έχει βέβαια το παρατηρητήριο, θα μπορεί να πηγαίνει συνοδευόμενος από τη μονάδα διαχείρισης για να δει την ταΐστρα και τα πουλιά. Γιατί η ταΐστρα λειτουργεί κανονικότατα. Μία φορά την εβδομάδα πηγαίνουμε φαγητό στην ταΐστρα και σχεδόν καθημερινά υπάρχουν οι γήπες εκεί. Άρα λοιπόν στις επόμενες εβδομάδες θα μπορεί ο κόσμος να πηγαίνει για να παρατηρεί τα πουλιά. Στη συνέχεια, και τώρα αυτό μπορώ να το σκεφτώ μέσα στους επόμενους μήνες, θα ξαναγίνει ένα παρατηρητήριο, με όσο πιο γρήγορος ρυθμός μπορούμε να το κάνουμε αυτό, και θα μπορεί να πηγαίνει και στο παρατηρητήριο. Τώρα, να σας μεταφέρω λιγάκι την εικόνα που σας είπα και προηγουμένως, για να πάει κανείς από το κέντρο ενημέρωσης στο παρατηρητήριο, το δάσος έχει καεί. Είναι το σημείο που είναι καμένο το δάσος εκεί. Το μεγαλύτερο ποσοστό, καταλαβαίνετε, δεν είναι μια πολύ ωραία εικόνα, αλλά και στην ερμηνεία της περιοχής έτσι. Αυτό που κάνουμε τώρα είναι να βάλουμε και την πυρκαγιά, την καταστροφική αυτή πυρκαγιά. Επίσης, στις επόμενες εβδομάδες θα μπορούμε να ενεργοποιήσουμε και κάποια μονοπάτια στα οποία δεν έχουν καεί. Mm-hmm. Και θα μπορεί ο κόσμος να πηγαίνει και σε κάποιες από αυτές τις διαδρομές επίσης.